Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσω το δεύτερο και τελευταίο βιντεάκι της ημέρας εδώ από την καφετέρια την DNP. Τη χιονισμένη θα έλεγα έξω θέν καφετέρια DNP. Αυτή την 5η 27 Ιανουαρίου 2021, καθώς από το πηγάδι βγαίνει με το μυζητικό το νερό. Πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ, τόσο εγώ όσο και 26.000 αεξίδες, βγάλε στη φόρα το email το κατάπιστο. Δεν θα σταματήσω να το λέω μέχρι να γίνει αυτό πραγματικότητα. Πάνω απ' όλα είναι η αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου και όχι η ομάδα του. Όσο τρελός να είναι αυτός με αυτήν. Πιστεύω ελληνικά μιλάω, ελληνικά μου μίλησες, απόδειξέ το. Δεν βάζω κανέναν πρόεδρο και κανέναν οπαδό πάνω από την αξιοπρέπειά μου, τη δική μου και της οικογένειάς μου. Λοιπόν, όσοι δεν καταλάβατε, ανατρέχτε στα πρώτα τελευταία βίντεο και όσοι με αγαπάτε, ξαναδείτε ή δείτε τα αποκλειστικά βίντεο μέσα από την Αγία Σοφιά, από τη χιονισμένη Αγία Σοφιά, την τελευταία ημέρα που τράβηξα τα πλάνα, διότι μετά η υπηρεσία με ήθελε κοντά της και αυτό έπρεπε να γίνει. Να απεγκλωβίζουμε κόσμο και κοσμάκι από μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δεν έκανε τα δέοντα. Το δημόσιο να πάει να δουλέψει στην ιδιωτική εταιρεία. Αυτά είναι άλλα παραλλού παπά Ευαγγέλια, θα τα δείτε στη συνέχεια τι έχει να γίνει. Λοιπόν, Γιώργο! Μήτρε, Γιώργο! Calm down, έρχομαι, σιγά σιγά. Ακούτε με την κοπή του... κοπή σιδέρου. Μότα, βάσανε κάτι σιγά σιγά. Να γίνονται εργασίες εσωτερικά στην Αγία Σοφιά. Αλλά πραγματικά το βίντεο το τρίτο που τράβηξα μέσα από την Αγία Σοφιά την Δευτέρα, Τρίτη, ναι, τη Δευτέρα, γεμάτη χιόνι η Αγία Σοφιά και φυσικά τα 7 καρεκλάκια που χιονίστηκαν, ήταν ακόμα νωρίς, είχαν χιονιστεί γύρω στους 3-4 πόντους. Μετά αυτά πιάσανε χιόνι καμιά 15 πόντους. Βλέπετε τον δρόμο της υπογειοποιήσεως από τα πάνω, η οποία πατήθηκε από χιλιάδες κοσμουθαρό, διότι μόνο έτσι εξηγείται ότι έχει φαγωθεί στο κεντρικό του σημείο. Αν δεν είναι χιλιάδες θα είναι δεκάδες και αν δεν είναι δεκάδες θα είναι 5-6 άτομα. Η λασπουριά, παιδιά, είναι πολύ ανυπόφορη και δεν είμαι κατάλληλα με υποδήματα καλυμμένος για να κάνω κινηματογράφηση. Γιώργη, μαζί, ξέρεις. Αυτή ήταν η εικόνα, λογικά, και αυτό είναι το ύψος του χιονιού που παραμένει ακόμα, γιατί εκεί είναι απάτητο, είναι γύρω στους 15 με 20 πόντους. Έτσι, αυτό είναι το ύψος του χιονιού που έπεσε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εγώ, επειδή μένω αρκετά πιο δυτικά, μένω στο δυτικό δήμο των Αγίων, της Αττικής, Αγίου Αναγύρους, το χιόνι το δικό μας ήταν λίγο παραπάνω. Με το που έφερε εκείνο το παπαγαλάκι, τα Big Bang, με την άμμο από ποτάμι, την ποταμίσια άμμο που μου είπε, αυτούς τους 6 Big Bang σάκους, 7, 8, 7, 8, 7,5, 8, 8 παρατέταρτο, τους μπάκους, Big Bang, σταμάτησαν και οι εργασίες για το χιόνι. Αυτό εδώ είναι ωραίο πλάνο, πόσο ωραία αντίθηκε η 5-6-7 και μας μένουν 18 κομμάτια Ital Bond, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τη γωνία σκεπαστής με 5-6-7. Αυτό εδώ, όπως όλοι λέμε, πρέπει είτε να ντυθεί με πέτρα
είτε να μεταφερθεί. Είναι ένα παράτερο πράγμα έξω δεν της Άγιας Σοφιάς. Παράτερο όμως. Κοντσερβοκούτι, ζουβάν. Έξω από εδώ. Θα ξανακάνω το ερώτημα, φίλε, φίλοι και φίλε, σε σένα. Τι σημαίνει για σένα η ΑΕΚ? Πραγματικά είναι ένα κεφαλαιώδη ζήτημα. Τι σημαίνει για σένα η ΑΕΚ? Πάω λίγο πιο κάτω για να πάρω όλη την επιφάνεια και όλο το εμβαδό της τοποθετημένης και εντυμένης 5-6-7 προς τα πάνω, προς την τρία. Σιγά σιγά αργές κινήσεις, γιατί εδώ γλιστράει πάρα πολύ, παιδιά. Δεν περίμενα τόσο χιόνι εδώ. Είναι όλο ανήλιο. Από εδώ. Α, κάτσε να πάρουμε τον πυλώνα που ακόμα έχει 3-4 παταράκια για να καθαριστεί τελείως, ξεσκαλωθεί. Ο τελευταίος πυλώνας, ο νότιο ανατολικός. Και πάμε. Γιώργο, θα ακολουθήσεις. Πάμε. Πάμε, φίλες και φίλοι, από το γάμα του περιβόητο να δούμε λίγα πράγματα. Τούτη την 5η-5η-27 Ιανουαρίου 2022 στη μαρτυρική, όπως τα καταφέραμε, Αττική Γη. Τα καταφέραμε και τα κατάφεραν. Φταίμε όλοι για αυτό το χάλι. Εγώ αναλαμβάνω την δικιά μου ευθύνη, δεν έχω αλυσίδες. Εσύ έχεις αλυσίδες, ρε Σταμάξη? Όχι. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Αθηναίων οδηγών δεν έχουμε χιονοαλυσίδες, γιατί δεν απαιτούνται. Έλα όμως που απαιτούνται και δεν τις είχαμε, βγήκαμε στους δρόμους, κλείσαμε τους δρόμους, έτσι. Όχι, πολλοί συναθηναίοι, έτσι, βγήκανε έξω, κλείσανε τους δρόμους. Δεν κυκλοφοράω. Πάμε. Και μπαίνουμε στην καρδιά των γεγονότων, εδώ στην εταιρεία Αξιώτης, η οποία αυτή τη στιγμή μερεμετίζει με τη λάσπη το χώμα. Χώμα θαλάσσης. Τέλος πάντων, περνάει τα μαρμαράκια μας, τις μαρμαρόπλακες, στο σημείο της παλιάς 5-6-7 που γειτνιάζει με την 3. Τι θέλεις να μου πεις? Στρωμένο τσιμέντο είναι. Ξεραμένο τσιμέντο, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εδώ είναι λίγο, γιατί μπήκανε αυτές οι τάβλες τροποτινά. Ωραίο. Και από κάτω έχει δίχτυ. Δεν το ξέρω τι μπορεί να έχει εκεί. Πάντως ακούτε, παιδιά, ότι προχωράει το έργο από την εταιρεία Αξιώτης που μας βάζει τις μαρμαρόπλακες. Λοιπόν, βγάζουμε το χέρι μέσα από το γήπεδο. Βλέπουμε εδώ πέρα το παραθυράκι το νότιο του ανατολικού πι και από πίσω το μπουρί το πορτοκαλένιο, την υδροροή. Ακολούθα, Γιώργο. Λοιπόν, τι και αν δεν φοράμε παπούτσια εκστρατείας, οι δρόμοι εδώ γνωστοί είναι, στα πόδια του κυτρινόμαυρου αϊτού, με όποια καιρική συνθήκη, εδώ για να δείχνουμε από κοντά τα έργα τα βορειοανατολικά. Τυφλά σημεία εδώ, παιδιά, βλέπετε. Το χιόνι υπάρχει ακόμα, ένθεκα κήθεν, και στο άλσος που οι φιλοσχέσεις των πεύκων κρατούν τον ίσκιο και έτσι δεν τα βλέπει ο ήλιος στο έδαφος, μένει χιόνι. Εργαστήρι μαρμαροποιίας, εκεί είναι το εργαλείο που μας βγάζει τη λάσπη, αυτό το λευκό, το MFAC, δεν βλέπω το γράμμα, μακριά, 30, τι λέει, κύριε Γιώργο, MFAC, MTAE, τι λέει, εκεί δεν το μηχάνημα, τι λέει, μη, παύλα, παύλα, ναι, T-A-C, τες,
Έχω τη μοιοπία, ρε φίλε. Είναι... Εγώ έχω μοιοπία, δεν βλέπω τίποτα. Πάντως ένα μηχάνημα το οποίο όπως βλέπετε, παιδιά, καθαρίζεται τώρα. Βγάζετε τη λάσπη, το μάστορας, γιατί είναι αργάμιση και τώρα. Ωραία. M-Tech. M-Tech. Εψιλον ή αλφα. Εψιλον. Τεκ. Βλέπετε, παιδιά, η υδροροή, λέω. Ο εξαερισμός, ο κάθετος. Αλουμινέγκος μου φαίνεται, δεν είναι αλουμινέγκος, κράμα αλουμινίου θα έχει. Ναι, χάλιβας τι είναι. Ανοξείδωτος χάλιβας, εδώ πέρα ο επιχειρηματίας. Το βρήκε, βλέπετε παιδιά, πίσω από την τσίμεντο σανίδα να τοποθετήθηκε ανάμεσα στην τσίμεντο σανίδα και, τις σκάλες, τις ηλεκτρικές σκάλες που λειτουργήσαν στο παραπροχθεσινό βίντεο αποκλειστικά. Του παμά τώρα, σε παρακαλώ πολύ, το λειτουργεί στο μεστό. Ναι, ρε μεγάλε, μου λέει. Μπαπ, θα είδε το βίντεο. Του λέω, μεγάλε, βάλτε λίγο λειτουργία, το δούμε, ρε. Όποιο το είδε, το χάρηκε, το απόλαυσε. Ήταν σε πρώτη φάση η λειτουργία σε κανάλι ερασιτεχνικό. Πώ λειτουργεί η κυλιόμενη σκάλα. Εκατά επίσημα, έτσι. Λοιπόν, για συνεχίζουμε το διπορικό, φτάνοντα στην αιχμή του δρόματο του γάμα, στο. Το βίντεο, παιδιά, το τρίτο της Δευτέρας είναι κορυφαίο. Θέλω να το δείτε όλοι, γιατί έφαγα τόσο κρύο και τόσο χιόνι εκεί μέσα για να γίνει αυτό το 20 λεπτό βίντεο, παιδιά. Πραγματικά, έφτυνα χιόνι. Έπεφε το χιόνι right through στο στόμα μου, στις μύτες μου. Αλλά παρόλα τα αυτά έβγαλα μια καλή κάλυψη. Μες στα χιόνια, φυσικά ήμουνα πολύ καλά ενδεδειμένος. Με την ποτούλα μου δεν μάσαγα πουθενά. Μπούκαρα μέσα και δεν μάσησα πουθενά, έτσι ώστε όλοι να δείτε πραγματικά πως είναι η χιονισμένη Άγια Σοφιά. Καλά τα πήγα θαρό. Όσοι το είδατε το βίντεο, όσοι δεν το είδατε, ανατρέχτε, γιατί είναι από τα κορυφαία που έχω τραβήξει σε 4,5 περίπου χρόνια κινηματογράφησης του γηπέδου Άγια Σοφιά. Κάποιος με ρώτησε για μεταγραφές. Παιδιά, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος για να ξέρω η ΑΕΚ τι χτυπάει οι παίκτες. Ό,τι διαβάζετε στα site, τα διαβάζω κι εγώ. Τι έχουμε εκεί. Αυτό θα κλείσει. Αυτός εκεί είναι, ακούς, ήταν να γίνει φωταγωγός, αλλά όπως κλείσανε τον κάτω, θα κλείσουν και αυτόν. Τι είναι, άνθρωποι. Αλλά. Έχει νερό μέσα. Εντάξει, αυτό. Έχει νερό μέσα. Αφού λιώνει το χιόνι, έχει νερό μέσα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι να το δείξουμε, αλλά θα δείξουμε κάτι πιο ωραίο προς τέρψην χιλιάδων ματιών, αεξίδικων ματιών, αετήσιων ματιών, έτσι ώστε να περάσει το απόγευμα της Πέμπτης παρέα με το γιο ή την κόρη, φίλε, που με βλέπεις και ακούς το κεντρινό μαυραϊτό πώς είναι σήμερα το γήπεδο στην Άγια Σοφιά μας. Από εδώ έχουμε πιο πολύ έργο. Ακούτε τα μηχανάκια. Οπ, τι βάλανε εδώ πέρα. Α, έργο. Α, τον τίνουμε. Έλα Γιώργο, έργο. Τα γαλαζοπράσινα μάτια μου βλέπουν έργο. Πάμε από κοντά να το δούμε κι εμείς. Είναι η εταιρεία ΝΟΕ. Να δούμε ποια εταιρεία είναι αυτή. Όχι, δεν είναι ΝΟΕ. Είναι τα παλικάρια τα δικά μας. Είναι η OBS. Που αυτή τη στιγμή. Εδώ ο Κώστας. Λέγε ρε, άρχισες να τίνεις τώρα το από εδώ. Ναι. Και θα μου περάσουν δύο συντηριές. Όπως το άλλο, τα άλλα δύο που μας είδες. Ναι. Εδώ και εκεί. Ναι. Και θα το ντύσουμε και το άλλο. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να μπει ο All Imperfection. Με τα σίδερα, δεν ξέρω ποιος. Ναι, ο All Imperfection, σε ένα μήνα θα γίνει αυτό, μου είπε. Ο Κυριάννης, ο All Imperfection, ο Γιάννης ο Ψαράς, σε ένα μήνα μου είπε. Εμείς αυτούς περιμένουμε. Ωραία, πάμε λίγο πιο κοντά. Στα παλικάρια της OBS. Αλλά για να πάω σε αυτούς πρέπει να κάνω αρκετή ώρα.
με σταθερά βήματα για να μην σκοτωθώ. Βλέπετε παιδιά, έρχονται ίτσι με δοσανίδες. Γιώργος Παναγιώτης Κώστας. Ο Γκρίνγκο, πού είναι ο Γκρίνγκο? Ο Γκρίνγκο πήρε το Παναγιώτη και έφυγε. Το πήρε, ναι, πήρε το Παναγιώτη και έφυγε. Καλά έκανε. Λέγε, θα έρθεις. Βγάλουμε κανένα αυτοκίνητο από εδώ. Στα δυο για εδώ του Καρέα είμαστε. Το βουνό αυτό είναι ο Ημιτός. Έχουμε βγάλει κάποια αυτοκίνητα, τώρα πάμε να βγάλουμε κι άλλα. Από άλλη μεριά.